Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο. Χαίρετε κύριε, τι κάνετε? Θέλει να αναλύει τα παιχνίδια. Προχθές, επειδή μου το έστειλαν και κανένα δυο φίλοι, χθες ξέχασα να σου το πω. Το είπα και δεν θυμάμαι. Το είπα εκτός, εντός, δεν ξέρω. Αλλά θα το επαναλάβω γιατί ήταν μια εικόνα φοβερή. Είστε εσύ, ο Βασίλης και η Ζώζεφιν στο πλάνο της Κοσμοτέ πριν από το μάτς, αφού τα έχει πει, έχει πει τα τραγούδια της η Ζώζεφιν, και μιλάτε, συζητάτε, γελάτε και τα λοιπά. Και πίσω το σπάνε. Και πίσω γίνεται χαμός, ρε, ναι. Με τα μάτια ναι, τους, ναι. Νομίζω είναι στην πλευρά των Παναθηναϊκών το πλάνο, εκεί πέρα που γίνονται. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το έπαιξε και μου τσινάς. Επιτέλους ένα όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Σοβαρά? Ναι, βέβαια. Άρα ήταν πολύ πιασάρικο όλο αυτό που έγινε. Ποιος τελικός τώρα, ποια κατάκτηση του κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό και ποιο το αγωνιστικό? Όταν γίνεται αυτό, δηλαδή με background τα καπνογόνα, τις φωτοβολίδες, τα, πώς θα λένε αυτά, κρότου λάμψης και τα λοιπά, όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που έγιναν το Σάββατο. Πάμε στα αγωνιστικά. Εγώ αγωνιστικά δεν μιλάω. Τι κάνετε κατά τα άλλα? Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Παρακολουθώ όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται το τελευταίο διάστημα. Καταρχάς υπάρχει αυτό του κυρίου Μπαλτάκου που είναι ο μοναδικός υποψήφιος για την προεδρία της ΕΠΟ. Δεν υπάρχει άλλος. Εγώ πάντως πίστευα, Μιχάλη, ότι για μια καρέκλα, για μια θέση προέδρου θα σμπρώχνονταν. Και μόνο σε όλα τα υπόλοιπα σμπρώχνονται, έχουμε καμιά 180.000 υποψήφιους. Μόνο για την καρέκλα του προέδρου της ΕΠΟ δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Μόνο ένας. Πολύ θα ήθελα να σπρωχτούν. Πάρα πολύ. Απλώς όλοι καταλάβανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγει άλλος. Θα βγει μόνο κούκι. Και όταν είναι να χάσει, κανείς δεν θέλει να χάσει. Όταν καταλάβανε ότι είναι μπλοκ η υποψηφιότητά του, καταλάβανε ότι δεν έχει νόημα να κατέβει κανένας άλλος. Ναι. Μην νομίζεις ότι δεν τη θέλουν αυτή την καρέκλα ή ότι τους ξυνίζει. Πολύ την ώρα έκονταν, αλλά δεν μπορεί κανείς να την πάρει. Είχαν καταλάβει όλοι ότι είναι μπλοκ αυτή η υποψηφιότητα και θα βγει για περιπάτου. Οπότε αποσύρθηκαν. Είναι σαν τις εκλογές για τον αρχηγό κόμματος που δεν κατεβαίνει κανείς άλλος γιατί ξέρουν ότι κοιτεί. Η ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρας να κάνανε εκλογές για νέο πρόεδρο. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πριν 10-15 μέρες και ήταν ο μοναδικός υποψήφιος. Ποιος να κατέβαινε? Δεν κατέβηκε κανείς γιατί δεν θα βρίσκει ούτε την ψήφο του. Κάπως έτσι έγινε και φέτος στην ΕΠΟ. Ναι, έτσι. Πού είναι εκείνες οι εποχές που κατέβαζε άλλο η κόκκινη, άλλο η κίτρινη, άλλο η πράσινη, άλλο η ασπρόμαυρη, ξέρω εγώ, 2-2 και γινόταν χαμός και γινόταν ντέρμπι και πηγαίναν οι βαλίτσες και ερχόντουσαν οι βαλίτσες. Παλιές καλές εποχές. Ναι, που ήταν χωρισμένοι σε 35 στρατόπεδα, ναι. Ας πούμε τώρα αυτό που επανέλαβα εγώ, που ξαναδιάβασα δηλαδή τις ψήφους των ομάδων στο Δέλτα Σίγμα της Λίγκας προχτές για τα play-outs, για την επικύρωση της βαθμολογίας από τη μέση και κάτω, να το πω έτσι ας πούμε, και μάλιστα χωρίστηκαν σε υπέρ και κατά. Ας πούμε είναι η δυσάρα για μένα ότι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης και ΠΑΟΚ είναι στη μία πλευρά. Αυτό στο κατά της υπέρ της επικύρωσης δηλαδή. Είναι η δυσάρα αυτό το πράγμα, παιδί μου, δεν είναι? Ολυμπιακός, τα πιο βαριά ονόματα, μένει η ΑΕΚ δηλαδή που πήγε από την άλλη πλευρά με τον Ατρόμητο, τον Βόλο κτλ. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης είναι μαζί. Είναι η δυσάρα αυτό. Γιατί πνίγεται, κυρίες και κύριοι, αυτό? Γι' αυτό το έχω αναφέρει τρεις φορές εγώ από την αρχή, από τις 12. Ναι. Νομίζω δεν τους, δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα παρασκήνιο, αλλά νομίζω δεν τους ένοιαζε. Οι Ευρωπαίοι ήθελαν να επικυρωθούν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ναι. Αυτό είναι το μπλοκ. Mm-hmm. Οι Ευρωπαίοι και οι μη Ευρωπαίοι. Η ιστορία με τον Πανετολικό για αρκετούς δεν έχει νόημα, δεν έχει ουσία. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι. Δεν πρόκειται. Έτσι υποστηρίζουν οι περισσότεροι. Αλλά τώρα εγώ θα περιμένω τις δικαστικές αποφάσεις, τι να σου πω. Να. Αλλά τέλος πάντων, στην διαδικασία αυτής της ψηφοφορίας, δύο ήταν τα ζητήματα. Τότε, όταν ψήφισαν, το ένα ζήτημα ήταν ο Άρης και όλη αυτή η ιστορία με την ΕΠΟ, ναι, και την αδειοδότηση. Ναι. Και το δεύτερο και βασικότερο ήταν ο Πανετολικός. Και η ιστορία αυτή με τον πρώην γενικό αρχηγό του που έπαιζε
διάφορα γεγονότα στο στοίχημα του Πανατολικού και ήταν κόκκινες κάρτες κτλ. Αυτοί ήταν οι δύο λόγοι για να μην επικυρωθούν οι βαθμολογίες των play-off και των play-out. Δεν υπήρχαν άλλοι. Σε αυτό το play-out φαίνεται πως είπαν ok, αυτά και εγώ τους αν κάνω να ξέρουμε, γιατί περιμένουν δύο ομάδες ή τουλάχιστον δύο υποψήφιες ομάδες, θα δούμε τώρα τι θα γίνει εν τέλει, να παίξουν μπαράζ για να δουν αν θα ανέβουν ή όχι. Ναι. Και αυτή τη στιγμή η Λαμία και η Βέρεια. Και καταλαβαίνεις ότι όσο μένουν σε απραξία ποδοσφαιριστές μετά από τέτοια σεζόν, τόσο πιο δύσκολο γίνεται και για αυτούς και για τους προπονητές τους. Αλλά τέλος πάντων αποφάσισαν εκεί με οριακή πλειοψηφία ότι πρέπει να περιμένουν τη δικαστική απόφαση σε σχέση με τον Πανατολικό και να μην επικυρώσουν τη βαθμολογία, γιατί μετά θα έμπλεκαν. Διότι αν είχαν επικυρώσει τη βαθμολογία και είχαν γίνει τα μπαράζ και μετά έπεφτε ο Πανατολικός, την θέση του Πανατολικού θα τη διεκδικούσε και ο Απόλλωνας, που θα έλεγε παιδιά εγώ γιατί δεν έπαιξα μπαράζ, εγώ θα πρέπει να έχω παίξει, ναι, ναι. Άρα να μείνω. Και ο χαμένος των μπαράζ, διότι αν ήταν η Λαμία θα επικαλούνταν ότι δεν θα είχε πάει στα μπαράζ, αν είχε πάει στο Πανατολικός, θα είχε πάει στα μπαράζ ο Απόλλωνας, και αν ήταν ο χαμένος η Βέρεια θα επικαλούνταν ότι δεν έπρεπε να γίνει μπαράζ, γιατί η Λαμία με την οποία παίξαμε δεν έπρεπε να πάει στα μπαράζ. Οπότε θα γινόταν του κουτρούλιο γάμος και θα είχαμε δικαστικές διαμάχες όλο το καλοκαίρι μεταξύ τριών ομάδων, Απόλλωνα, Λαμίας και Βέρειας, για το ποιος θα έπρεπε να, έχει, να είναι στην Super League στη θέση του Πανατολικού, και γι' αυτό ψήφισαν τελικά ok, ας ξεκαθαριστεί η κατάσταση με τον Πανατολικό, να είμαστε σίγουροι και ας παιχτεί τον μπαράζ που πρέπει να παιχτεί, ώστε να μην έχουμε πέρα δόθε. Δεν υπήρχε και πίεση χρόνου για να δηλώσει στην Ευρώπη ομάδες, όπως υπάρχει για τα play-off, που έχεις μέχρι τις αρχές Ιουνίου κάποια στιγμή να δηλώσεις ποιοι θα σε εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη. Οπότε γι' αυτό για τα play-off ψήφισαν επικύρωση και για τα play-out ψήφισαν μη επικύρωση. Γατζιωβάνι τον χάσαμε, τον πήραν οι Τούρκοι. Πώς αντίστοιχα. Ναι, δεν στο είχα πει ότι δεν θα μείνει. Ότι... Ναι, μου το έχεις πει, αλλά λέω μήπως τον έφερε κανένας κατά εδώ. Και μαθαίνω ότι είναι και πολύ καλό το συμβόλαιό του. Δηλαδή, μάλλον δεν τα ζήταγε τυχαία τα λεφτά που ζήταγε αυτό το παιδί. Μαζί με τον μάνατζερ του. Ναι, προφανώς το είχαν εξασφαλίσει αυτό το ποσό από εκεί και λέει αν δώσει κανένας περισσότερα να μείνουμε, αλλά... Ναι. Αυτοί θα βάλουν λεφτά η συγκεκριμένη τουρκική ομάδα, είναι νεοφώτιστη, αλλά με παρελθόν αρκετών ετών στην κορυφαία κατηγορία του τουρκικού ποδοσφαίρου. Επέστρεψε μετά από μια οδυνηρή πτώση. Φαίνεται πως θα κάνει αρκετές μεταγραφές. Τον Χατζηγιοβάνι τον είχαν τσεκάρει σε αρκετές περιπτώσεις. Απλώς δεν το υπέγραφαν γιατί περίμενε και ο ίδιος και αυτοί να ανεβούν. Mm-hmm. Μόλις επιβεβαιώθηκε, προχώρησαν. Δεν την πάτησε δηλαδή όπως την πάτησε ο Σάλιακας, που υπέγραψε στην Ζανγκ Πάολη όταν έμοιαζε βέβαιο ότι θα ανέβει και τελικά δεν ανέβηκε. Ο Σάλιακας. Και στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ας πάνω στα παιχνίδια να μένουμε, έχουμε δύο για να ολοκληρωθεί η σεζόν. Ένα είναι απόψε και ένα είναι το Σάββατο. Το σημερινό στα εξωτικά Τύρανα, που τόσο πολύ τα είχαμε συζητήσει μες τη χρονιά. Και ελπίζαμε να ήμασταν εκεί τώρα. Ναι. Πω, τι θα γινότανε αυτές τις ώρες. Ναι. Στα Τύρανα είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Η Φέγενορντ ότι είναι μια φύση επιθετική ομάδα, Ολλανδική, με ό,τι λέει η χώρα προέλευσή της και ό,τι λέει το ποδόσφαιρο των Ολλανδών, κόντρα στο Μουρίνιο. Καλό είναι να αποφεύγεις εκτιμήσεις. Το θέλει πολύ ο Ζωσέ αυτό το τρόπαιο, πολύ λογικό είναι, η Ρώμα δεν έχει πολλά χρόνια να πάρει τρόπαιο, δεν είναι ότι παίρνει και συχνά ευρωπαϊκά, σε καμία περίπτωση δεν το υποτίμησαν στην διάρκεια όλης της σεζόν. Κάποια στιγμή θα έλεγα ότι το έβαλαν και πρώτο στις προτεραιότητες τους και στη λίστα τους. Τα κατάφεραν, έφτασαν μέχρι τον τελικό, πέρασαν από 1000 κύματα στη φάση των ομίλων με εκείνα τα 6 γκολ που είχαν δεχτεί από την Bodo Glimt, η οποία τους δυσκόλεψε πολύ και στα προημιτελικά, τους νίκησε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά ο Μουρίνιο κύκλωνε τα μάτς που έπρεπε να πάρει σε αυτή την διοργάνωση
και τα πήρε. Έκανε και την δύσκολη αλλά σημαντική πρόκριση κόντρα στη Λέστερ και είναι τώρα στον τελικό. Νομίζω ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα η Ρώμα. Είναι πιο έμπειρη, μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα. Στους τελικούς βοηθάει συνήθως αυτή η προσέγγιση και όχι η προσέγγιση του αλέγκρου ποδοσφαίρου. Αυτό που λέμε, τους τελικούς δεν τους παίζεις, τους κερδίζεις. Για τη Ρώμα και το Μουρίνιο ισχύει πολύ περισσότερο από ότι για την Φέγενορντ. Αλλά ξέρεις, ένα γρήγορο γκολ μπορεί να μας γεννήσει ματσάρα. Μπορεί να μας γεννήσει ματσάρα, ναι, γιατί η Ρώμα του Μουρίνιο δεν είναι κάποια ομάδα που κάθεται πίσω με σύστημα. Το έκανε στα δύο παιχνίδια με τη Λέστερ, ήταν πάρα πολύ προσεκτική, αλλά ήταν τέτοια ο χαρακτήρας των παιχνιδιών. Και τώρα πιστεύω θα το κάνει, γιατί έχει δει πόσο ευάλωτο είναι στις αντεπιθέσεις όταν ανεβαίνουν ψηλά οι Ολλανδοί. Πιστεύω θα τους περιμένει, θα τους δώσει μπάλα και θα ψάχνει να τους βρει στον χώρο να τους ταλαιπωρήσει. Και υπό αυτήν την έννοια δεν αποκλείεται να δούμε και κάποιο θρίαμβο της Ρώμα απόψε, αν το σχέδιο και το παιχνίδι της πάει καλά από την αρχή, βρει δηλαδή αυτή η πρώτη γκολ. Αλλά ναι, μπορεί να περάσουμε ωραία, μπορεί να περάσουμε πολύ ωραία με τον τελικό. Ναι. Για να επιστρέψουμε στα δικά μας, από την προηγούμενη εβδομάδα αναφέραμε, μάλλον αυτό προέκυπτε μέσα από το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες από μια διάσκεψη που είχε γίνει μεταξύ του Κλάτεμπεργκ και των διαιτητών. Ουσιαστικά με αυτά που έλεγε ο Κλάτεμπεργκ κατάλαβαν όλοι ότι ενώ παίζονταν το θέμα του αν θα μείνει ή δεν θα μείνει στην Ελλάδα, ότι αυτός μιλούσε σαν να έχει μείνει ήδη, ρε παιδί μου. Και αυτό που προκύπτει τις τελευταίες ώρες ή από νωρίς σήμερα το πρωί, ότι η UEFA ενημέρωσε, γιατί αυτή είναι το αφεντικό, ενημέρωσε ότι θα συνεχίσει ο Κλάτεμπεργκ και την επόμενη σεζόν, ανανεώντας το συμβόλαιο αυτού του καταπληκτικού τύπου, ο οποίος περνάει μια χαρά στην Ελλάδα βέβαια. Πότε τον χαιρετάνε, πότε τον ξεφωνίζουν, πότε τον αγαπάνε, πότε τον μισούνε. Λοιπόν, θα μείνει και την επόμενη σεζόν. Ενώ επίσης από χθες υπάρχει αυτή η τοποθέτηση, η γραπτή τοποθέτηση του υποψήφιου για την Προεδρία της ΕΠΟ, του κυρίου Μπαλτάκου, ότι δηλαδή, η σκέψη του, η βούλησή του ήταν να προσπαθήσουμε να περάσει η διαιτησία και πάλι σε ελληνικά χέρια. Αυτό έφερε και την αντίδραση του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν πίστεψε προφανώς αυτό το πράγμα, αυτή την πληροφορία, και λέει ότι μάλλον μιλάμε για fake news από την τοποθέτηση αυτή του κυρίου Μπαλτάκου. Τώρα, προφανώς, και μετά την παρέμβαση της UEFA, μένει αυτός ο αρχιδιαιτητής και θα συνεχίσουμε μαζί του και την επόμενη σεζόν. Θα έχει πάει καλά, μάλλον θα μπορούσε να τα έχει πάει πολύ καλύτερα ο Κλάτεμπεργκ, θα μπορούσε. Χωρίς αμφιβολία. Με ποιο τρόπο? Τι να κάνει καλύτερα? Πρώτον, να εκπαιδεύσει καλύτερα τους Έλληνες διαιτητές. Εξακολουθούμε να έχουμε το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να σφυρίξει Έλληνας διαιτητής. Προς αυτή την κατεύθυνση να βγάλει καινούργιους. Να βελτιώσει τους υπάρχοντες. Ναι. Να αναδείξει κάποιους από τους υπάρχοντες που παίρνουν λίγα παιχνίδια σε πρωταγωνιστές. Ναι. Να βρει κάποιες λύσεις. Δεν βρήκε. Υπάρχει κίνδυνος, αν φύγει ο Κλάτεμπεργκ και κυρίως αν περάσει σε ελληνικά χέρια διαιτησία, να δούμε έσχη προηγούμενων ετών. Ξεκάθαρα υπάρχει. Ναι, εννοείται. Είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήμασταν πριν 3, πριν 4, πριν 5 χρόνια. Ξεκάθαρα είμαστε. Βοηθάει βεβαίως πάρα πολύ και το VAR. Αλλά παρόλα αυτά, η διαιτησία στις δύο χρονιές του Κλάτεμπεργκ σε σχέση με τα προηγούμενα έχει προβλήματα, αλλά πολύ λιγότερα από αυτά που είχε. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνει. Εξωπραγματικά πολλά είναι. Που παίρνει ο Κλάτεμπεργκ και το team του, εννοείς, έτσι? Ναι, ναι. Ναι, okay. Ναι, περίπου μισό εκατομμύριο το χρόνο. Ναι, ναι, τι παραπάνω. Ναι. Και παραπάνω, ναι. Νομίζω το μισό είναι το δικό του. Τέλος πάντων, τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Τι ωραία, τι ωραία. Τρομερή δουλειά, ναι. Ναι, ναι. Μας, έτσι, αν και η φετινή χρονιά του είναι σαν τις δύο προηγούμενες, μας λύνει το πρόβλημα μακροπρόθεσμα? Όχι. Απλώς το διαχειρίζεται. Όσο είναι αυτός εδώ. Αν σήμερα έφευγε δηλαδή, ποια θα ήταν η κληρονομιά που μας άφησε? Καμία. Ότι δύο χρόνια δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα. Αυτή.
Ναι, και ότι ήρθαν σχέση... πρωτοκλασσά τη διαιτητές να σφυρίξουν παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτό λέω. Ότι όσο ήταν εδώ, είχαμε πολύ λιγότερα προβλήματα από όσα έχουμε συνήθως. Η αφρόκρεμα. Αλλά κάτι σε σχέση με την επόμενη μέρα δεν μας άφησε. Δηλαδή να πούμε ναι, αλλά ο Κλάτεμπεργκ έβγαλε και δύο Έλληνες διαιτητές, ρε παιδιά, και τους στήριξε και τους καθοδήγησε και τους αυτό, που τους εμπιστευόμαστε. Είχε μικρότερη ένταση, Μιχάλη. Δηλαδή τις Δευτέρες, αν σε παιχνίδια που μάλλον σε παιχνίδια που σφύριζαν ξένοι διαιτητές, η ελίτ ή η κατώτερη, ας πούμε, υπήρχε μικρότερη ένταση. Εγώ αυτό εισέπραξα. Προφανώς. Και εδώ που είμαστε, δεν βλέπω τον τρόπο πώς θα σταματήσουμε να φέρνουμε ξένους διαιτητές. Αυτή είναι η συνταγή. Θα συνεχίζουμε να φέρνουμε ξένους διαιτητές. Μα τους ζητάνε και οι ομάδες. Δεν τους ζητάνε και οι ομάδες. Σωστά. Άντε, εμείς οι δύο τώρα το σχολιάζουμε αυτό, το λέμε. Ο κόσμος μας ακούει και αυτός έχει την άποψή του και λέει ότι καλύτερα ξένοι διαιτητές. Μα εδώ το συζητάνε και οι ομάδες που είναι οι πρωταγωνίστριες. Σωστά. Και το συζητάνε γιατί αυτό που σου έλεγα, δεν έχει προκύψει κάτι καινούργιο στην ελληνική διαιτησία που να σε κάνει να πεις να μακροπρόθεσμα θα το λύσουμε το πρόβλημα γιατί βγάζουμε 2, 3, 4 διαιτητές που είναι πάρα πολύ καλοί. Όχι. Όχι. Υπάρχει κάποια βελτίωση στους υπάρχοντες, όταν δηλαδή σφυρίζουν τα ΠΑΟΚ Ατρόμητος, τα Άρης Λαμία και τα Ολυμπιακός Πανατολικός, βλέπουμε καμιά βελτίωση? Όχι. Ίσα-ίσα, που τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν εκεί και όχι στα ντέρμπι που τα σφυρίζουν ξένοι διαιτητές. Φταίει και η καχυποψία? Φταίει σίγουρα σε έναν βαθμό και η καχυποψία. Με τους ξένους είμαστε λιγότερο καχύποπτοι. Αρχίζουμε και γινόμαστε καχύποπτοι με τους ξένους όταν έχουν έρθει 2-3 φορές και έχουμε παρελθόν από αυτούς σε παιχνίδια. Οπότε αρχίζουμε και λέμε, α, είναι αυτός που τότε είχε κάνει εκείνο. Οπότε αυτή είναι η συνταγή. Δώσει μήνυ σήμερον. Ας δούμε για το αύριο. Και υπό αυτήν την έννοια, δώσει μήνυ σήμερον η ΟΕ, θα είπε, κρατήστε τον άλλο χρόνο εκεί. Καλά ήσασταν 2 χρόνια, δεν μας αλήθατε και εμάς. Δεν στείλατε και πόλεμο γύρω από τη διαιτησία. Ας μείνει άλλο ένα χρόνο και βλέπουμε. Έτσι. Θυμίζω ότι το 50%, νομίζω το 50% ή και περισσότερο, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Τέλος πάντων, ένα μεγάλο μέρος του μισθού του ίδιου και των συνεργατών το πληρώνουν οι big ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και ένα μέρος η ΕΠΟ, γιατί δεν το αντέχει να το σηκώνει το βάρος αυτό η ΕΠΟ. Θυμίζω ότι για να πάψει να ισχύει αυτό το καθεστώς, πρέπει να άρουν την εμπιστοσύνη τους, νομίζω, 3 από τους 4. Τώρα με βλέπεις λίγο σκεπτικό, δεν θυμάμαι αν είναι 2 από τους 4 ή 3 από τους 4. Νομίζω ότι είναι 3. Δηλαδή να πούν 2 από τους ή 3 από τους Ολυμπιακό ΠΑΟ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, τέλμα ο κύριος. Δεν κάνει. Ο Παναθηναϊκός που δεν είδε πρόκειται να το πει. Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς έχουν εκφράσει αντιρρήσεις, ενστάσεις, σιωπηρά ή φωναχτά έχουν πει ότι αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους, δεν έχουν προχωρήσει τέτοιου είδους κίνηση. Οι μόνοι που γκρινιάζει συστηματικά και αν έβρισκε συμμάχους θα ήθελε να φύγει ο Κλάτεμπεργκ είναι η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός είναι ασυζητητή υπέρ του και οι άλλοι δύο είναι επιφυλακτικοί μεν, αλλά δεν έχουμε και τίποτα καλύτερο δε. Οπότε σε αυτό το καθεστώς δεν υπάρχει πρόβλημα και από αυτούς, άρα ναι, το θεωρώ και εγώ εξαιρετικά πιθανό ότι και το χρόνο αρχιδητής θα είναι ο Κλάτεμπεργκ. Μάλιστα, okay. Αυτά. Περιμένουμε. Εντάξει, το βραδάκι, θα σχολιάσουμε το ματσάκι. Το πρώτο τελευταίο επίσημο της σεζόν. Έχω και κάτι ωραία νούμερα, τα διαβάσω μετά μόλις κλείσουμε. Τα λεφτά που πήραν οι ομάδες το 2021 που βγήκαν στην Ευρώπη, δηλαδή. Έχει κάτι και νούμερα. Και ήταν πολύ περισσότερα από ότι φέτος. Ήταν πολύ περισσότερα, είπες. Ναι, γιατί υπήρχε μια ομάδα που έπαιξε Champions League. Το 2021 Ολυμπιακός και σήκωσε πολύ χαρτί, ενώ φέτος δεν είχαμε ομάδα του Champions League. Έτσι, έτσι. Αντιθέτως, φέτος είναι πολύ περισσότερα τα έσοδα, νομίζω, για τον ΠΑΟΚ από ότι ήταν το 2021. Έτσι είναι. Θα τα αναφέρω μετά. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Αυτά από τον Μιχάλη Τσόχο.